Είμαι μέλος της Επιτροπής Αγώνα για έναν σχεδιασμό που αφορά τα χθιοτροφεία στις δυτικές ακτές της Ατωλοκαρνανίας, για την ίδρυση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε. Πρόσφατα η Επιτροπή μας σας επισκέφτηκε στον Περισσό, σας έκθεσε τα στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία, για το τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε στις ακτές της Ατωλοκαρνανίας. Μου δίνεται η ευκαιρία, επειδή βρίσκομαι στο Αγρίνιο, στο οποίο κατοικώ από το 2003, μένω εδώ και εργάζομαι, αλλά η καταγωγή μου είναι από το Μύτικα και, όπως είπε και ο κύριος Στρατούλης, τον τόπο μας τον αγαπάμε και δεν τον ξεχνάμε. Θέλω λοιπόν να ακουστώ και να μάθει και ο κόσμος εδώ το Αγρινιό ένα θέμα πολύ σοβαρό που αφορά όλο το νομό Ατωλοκαρνανίας και το Αγρίνιο σαν τη μεγαλύτερη πόλη του νομού. Στις πανέμορφες δυτικές ακτές λοιπόν της Ατωλοκαρνανίας, που όλοι εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιείτε τις παραλίες για τα μπάνια σας το καλοκαίρι, θα αναφερθώ σε ονομασίες, στη Βελά, στην Παλιόβαρκα, στον Αγριλιά, στον Κάλαμο απέναντι στον Καστό. Ετοιμάζεται να γίνει ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα περιβαλλοντολογικό, οικονομικό και χωροταξικό. Και θα το εξηγήσω με πάρα πολύ λόγια, με απλά λόγια. Καταρχήν, σε αυτές τις παραλίες και σε αυτόν τον τόπο, στις δυτικές ακτές, πηγαίνουν άνθρωποι απλοί. Δεν έχουμε όλη την οικονομική δυνατότητα ούτε να πάμε στη Μύκονο, ούτε στη Σαντορίνη, ούτε σε κάποιο άλλο σημείο. Ο λαός μας, ο απλός πολίτης, πηγαίνει χρόνια σε αυτές τις παραλίες. Υλοποιείται λοιπόν ένα σχεδιασμό στα τελευταία χρόνια, από το 2015, ο οποίος θέλει στις δυτικές ακτές να γίνει ένα απέραντο ιχθυοτροφείο. Γι' αυτό μιλάμε. Χωρίς συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου, χωρίς καμία συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να ερωτηθεί. Επίσης, το παράλογο είναι ότι οι ακτές της Ατωλοκαρνανίας ήταν εκτός αυτού του σχεδιασμού. Ποτέ δεν προβλεπόταν. Υπάρχουν αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, διαδοχικές, όπου έλεγε ότι αυτή η περιοχή, ενωμένη με την Πάλερο μέχρι την Πογωνιά, θα μείνει για τουριστική ανάπτυξη. Δυστυχώς, καταπατούνται. Ο Δήμος Ξηρομέρου έχει το δικό του σχεδιασμό, όπου μιλάει για αυτή την περιοχή ότι είναι για τουρισμό και για θαλάσσια αναψυχή. Αγνοείται και ο Δήμος Ξηρομέρου. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ακριβώς το ίδιο, στο δικό της σχεδιασμό. Και όμως προχωρούν κανονικά. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος, εγώ θα το πω καθαρά. Υπάρχει ένα ταμείο αλίας με ένα κουμπαρά 500 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το ακούμε να το διαφημίζουν συνέχεια. Το οποίο είναι διαθέσιμο για αυτό το πράγμα. Υπάρχει λοιπόν μια πρεμούρα να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός άρων-άρων, χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας, απλά για να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα για το συγκεκριμένο κλάδο. Ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζεται ως πρωτογενής τομέας, είναι πρωτογενής, ότι είναι δυναμικός, δεν το αμφισβητούμε αυτό, αλλά ας κοιτάξουμε λίγο και πίσω τι έχει κάνει αυτός ο κλάδος. Εγώ λοιπόν, σαν παρατηρητής, αυτός ο κλάδος έχει κάνει το εξής. Χρεοκοπεί, αλλάζει ιδιοκτήτες, αλλάζει μετόχους, επιδοτήσεις και ξανά το ίδιο. Αυτή είναι η πορεία του κλάδου. Τα έχετε διαβάσει όλοι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το πρόβλημα στην περιοχή μας είναι ότι αυτός ο κλάδος πορεύεται λάθος όλα τα προηγούμενα 30-35 χρόνια που είναι στην περιοχή μας. Και δυστυχώς δεν θέλει να αλλάξει πορεία. Δηλαδή φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει στον ίδιο βηματισμό. Ποιος είναι αυτός? Στο παράκτιο μέτωπο χωροθετούμε ιχθυοκαλλιέργειες, όπου βρούμε στενό κόλπο παραλίες κοντά, ας είναι λουόμενοι, δεν ενοχλεί. Απλώς να φτιάξουμε τη μονάδα εκεί είναι το εύκολο και πάμε παρακάτω. Να πάρουμε την επιδότηση με τα ίδια εργαλεία όπως χρησιμοποιούσαν πριν 35 χρόνια, τα ίδια έχουν και σήμερα, χωρίς να ούτε να εξυγχρονίζονται ούτε τίποτα. Όταν η τάση στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι η ιχθυοκαλλιέργεια ανοιχτής θαλάσσης, όταν στην Ατωλοκαρνανία συζητάμε πόσα χρόνια και πρέπει να γίνει το χθιοκαλλιεργητικό πάρκο, δηλαδή όλοι αυτές οι άναρχες μονάδες να συγκεντρωθούν κάπου και να παράξουν ένα προϊόν και να δώσουν δουλειές, μπαίνουν και ζητήματα για τους εργαζόμενους, πώς δουλεύουν εκεί, με τι συνθήκες, με τι μεροκάματα. Πολλά ζητήματα. Όλα αυτά δεν τα έχουν λύσει. Και διονύζεται μια κατάσταση στην περιοχή, όπου σε λίγο, πραγματικά, εγώ θέλω να το ακούσει εδώ πέρα ο κόσμος του Αγρινίου, ότι δεν θα έχουμε που να πάμε για μπάνιο.
Αν υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι ακτές που γνωρίζετε εκεί κάτω. Θα πρέπει όλοι με το αυτοκίνητο Λευκάδα. Τίποτα άλλο. Και προς την Πογωνιά, που εκεί πέρα δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, ευτυχώς κύριε Δήμαρχε. Είστε τυχεροί. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα και θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε ώστε να ματαιώσουμε αυτό το σχεδιασμό. Είναι λαθεμένος ο σχεδιασμός. Κύριε Γενική Γραμματέα, προσβλέπουμε στη στήριξή σας, ξέρουμε ότι την έχουμε. Ευχαριστούμε και τον βουλευτή, τον κύριο Παπαναστάση, που είναι από το Μύτικα, που βοηθάει σε αυτή την κατάσταση, αλλά πρέπει και η κοινωνία εδώ, του νομού, να ενεργοποιηθεί. Είναι περιουσία δικιά μας οι παραλίες και οι ακτές. Είναι των πολιτών. Και υπάρχει χώρο στη θάλασσα να αναπτυχθεί και αυτή η δραστηριότητα. Δεν μηδενίζουμε. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα έγκλημα. Ευχαριστώ πολύ.